Διεύθυνση Αττικής που έχει αναλάβει την υπόθεση, κατέθεσαν η μητέρα του μικρού Παναγιώτη, του τελευταίου παιδιού που βρέθηκε νεκρό τον Αύγουστο, καθώς και η γυναίκα που το μετέφερε στο νοσοκομείο. Στο ανθρωποκτονιόν προσήλθε αυτοβούλος να καταθέσει και η γιαγιά του μωρού, ενώ η Ειρήνη Μουρτζούκου, το πρόσωπο κλειδί που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο, υποστήριξε, όπως θα δούμε, πως τα όσα λέγονται σε βάρος της δεν αληθεύουν. Το θρίλερ με το θάνατο του 15 μηνών βρέφους που απεβίωσε τον Αύγουστο συνεχίζεται στο ανθρωποκτονιόν. Από χθες οι καταθέσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Η γιαγιά του μικρού Παναγιώτη παρουσιάστηκε αυτοβούλος με το δικηγόρο της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις της είχε αναφέρει ότι όταν μετέφεραν το μικρό Παναγιωτάκι στο νοσοκομείο, η ίδια μιλούσε μαζί τους με βιντεοκλήση και έβλεπε ότι το μωράκι ήταν ζωντανό. Και μάλιστα και την ώρα με πήραν βιντεοκλήση. Για να μιλήσω στο Παναγιωτάκι. Προσπαθούσε το κακό να μου μιλήσει, να μου γελάσει, πάει του λεγαστία. Το παιδί ήταν ζωντανό. Βέβαια, στη σημερινή της κατάθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως θα υποστηρίξει πως τελικά ίσως και να μπερδεύτηκε, ειδικά αν κάποιος άλλος κουνούσε το χεράκι του. Να βγει η αλήθεια, να δικαιωθεί ο Παναγιωτάκης μου. Μαζί της καταθέτηκε μία ανήλικη ανιψιά της μητέρας του βρέφους, που σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφει περιστατικά βίας σε βάρος της Πόπης από την Ειρήνη. Η κατάθεση των δύο γυναικών έρχεται λίγες ώρες μετά τη μαραθώνια κατάθεση της μητέρας του Παναγιωτάκη. Η Πόπη είπε στις αρχές ως όφιλε την αλήθεια και μόνο. Η Πόπη, η μητέρα του παιδιού, για αρκετές ώρες απαντούσε σε επίμονες ερωτήσεις των αξιωματικών του ανθρωποκτονιών για όλους και για όλα. Άνοιξε τα χαρτιά της και φαίνεται πλέον πως δεν φοβάται. Κατέθεσε ότι όταν βγήκε από το μπάνιο, είδε το παιδί της μελανιασμένο και την Ειρήνη από πάνω του. Κάτι που γεννά εύλογα το ερώτημα τι φοβόταν και δεν αποκάλυπτε νωρίτερα όλη την αλήθεια. Εγώ βρισκόμουν στο μπάνιο. Μετά από 2 λεπτά γύρισα και βρήκα το παιδί μου να μην ανασένει. Ήταν μελανιασμένο. Άρχισε να κάνει εμετό πάνω στον καναπέ. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Στο δρόμο κρατούσε το παιδί η Ειρήνη. Εγώ δεν το πήρα εγώ αγκαλιά το παιδί. Δεν ήταν ούτε μελανιασμένο, ούτε με τη γλώσσα έξω όπως γυρνάνε και λένε. Είσαι σίγουρη? Είμαι σίγουρη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε ένας άνθρωπος. Γιατί εντάξει, δεν είναι γιατρός καθένας. Εγώ ξέρω ότι όταν πήρε στα χέρια μου τον Παναγιωτάκη, το παιδί προσπαθούσε να αναπνεύσει, κυκναζόταν και έκανε με τους. Η κατάθεση της Πόπης φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση. Η μητέρα του παιδιού κατέθεσε ότι στο σπίτι υπήρχαν συνεχείς καυγάδες που οδηγούσαν ακόμη και σε χειροδικία. Το προηγούμενο βράδυ, πριν πεθάνει το παιδί μου, είχαμε έναν έντονο καυγά με την Ειρήνη. Σε αυτό το επεισόδιο μου είπε με έντονο ύφος ότι θα μου κάνει κακό. Όσο ήμασταν μαζί, έλεγχε απόλυτα τη ζωή μου. Είχε το κινητό μου, τους κωδικούς μου, το mail μου. Με απειλούσε και μετά τον θάνατο του Παναγιωτάκη. Με απειλούσε ότι θα πάει στην αστυνομία και θα πει ότι δεν φρόντιζα τα παιδιά μου και έτσι θα μου έπαιρναν την κόρη μου. Ακόμα ποτέ δεν θα έβαζα τα παιδιά της Πόπης. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι όσα λένε δεν αληθεύουν. Δεν φτάναμε δηλαδή στα μαχαίρια και στα νοσοκομεία. Όπως κάθε ζευγάρι τσακώνεται. Και οι δύο το σηκώσαν το θέμα μας. Αλλά όχι σε άσχημες πολεμικές. Χθες το πρωί κατέθεσε και η μάρτυρας Κλειδί, ξαδέλφη της μητέρας του βρέφους, που μετέφερε το μικρό Παναγιωτάκι στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα των νεκρών βρεφών της Αμαλιάδας, διότι συνεχίστηκαν οι καταθέσεις και θα δούμε τώρα ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες από όλα όσα ισχυρίζονται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ο αστυνομικός μας, συντάξει, Μαρίνος Αλιφέρης, είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μαρίνο, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις της γιαγιάς και της ξαδέρφης του μικρού Παναγιώτη που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο. Και συνολικά από χθες, Κατερίνα, έχουν καταθέσει 5 άτομα στο ανθρωποκτονείο που έχει ανοίξει πλέον η έρευνα για τους θανάτους των βρεφών. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η κατάθεση της γιαγιάς και μιας ανήλικης συγγενής είναι του 15 μηνών βρέφους του μικρού Παναγιώτη. Η γιαγιά πριν από λίγο κατέθεσε στο ανθρωποκτονείο όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβίωση που υπήρχε στην Αμαλιάδα με την 24χρονη Ειρήνη.
πληροφορίες για τον χαρακτήρα της, για το πώς μιλούσε στο παιδάκι όλο το χρονικό διάστημα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι και κυρίως για το επίμαχο βράδυ της 4ης Αυγούστου, τι συνέβη μέσα στο σπίτι. Ταυτόχρονα κατέθεσε και η ανήλικη, η οποία έδωσε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά της 24χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, ανέφερε ένα βίαιο περιστατικό που διαδραματίστηκε μεταξύ της 24χρονης και ενός άλλου ανήλικου παιδιού, όχι σε βάρος του μικρού Παναγιώτη. Και είναι συνολικά, όπως σου είπα και χθες, 5 τα άτομα τα οποία έχουν καταθέσει μέχρι αυτή την ώρα στο Ανθρωποκτονιών Κατερίνα. Μάλιστα, η κατάθεση του προσώπου κλειδί Μαρίνο της Ειρήνης Μουρτζούκου, πότε ακριβώς να την αναμένουμε? Τα επόμενα 24 ώρα τώρα θα πάρουν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, Κατερίνα, και θα είναι το τελευταίο άτομο το οποίο θα κληθεί εδώ στο Ανθρωποκτονιό να δώσει και εκείνο από την πλευρά του την δικιά του ερμηνεία για όσα έχουν γίνει για την υπόθεση πάντα του μικρού Παναγιώτη. Μιλάμε για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του στις 5 Αυγούστου, όχι για τα υπόλοιπα περιστατικά. Και μέχρι αυτή την ώρα, όπως σου είπα, 5 τα άτομα τα οποία έχουν καταθέσει, όλα έχουν δώσει πληροφορίες που δεν κατηγορούν ανοιχτά την 24χρονη, όμως αφήνουν αιχμές για τη συμπεριφορά της όλο εκείνο το επίμαχο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, Μαρίνα Αλφέρα, θα σε δούμε και αργότερα στο γνωστό αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, αναθέτει το Υπουργείο Υγείας ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας ανησυχίες για επανεμφάνιση ασθενειών που έχουν εξαφανιστεί. Γνωστός νομοσιολόγος, ανιψιός του πρώην προέδρου Τζον Κένεντι, είχε συζητηθεί όταν συνέδεσε τη χρήση ζυζανιοκτώνου με την αύξηση των ατόμων που δηλώνουν ότι είναι τρανς. Σε εκδήλωση στη Φλόριντα, ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία, βέβαια, να πλέξει ξανά το εγκόμιο του Ήλον Μάσκ, ο οποίος θα αναλάβει ενεργότερα